Λοιπόν, κύριε, πρέπει να ακούσουμε και εσάς που έχετε μια. Να ρωτήσω και κάτι. Επειδή εδώ συνέβη και δεν το συζήτησα με τον κύριο Στοδουλάκη, το ΚΚΕ είναι τρίτο κόμμα στην Αττική. Όχι σε όλη την Αττική. Εκτός από την Ανατολική Αττική. Ναι, συνολικά. Εντάξει, το το λέω για την περιφέρεια μου. Το αθιστικό. Το λέω για προσωπικούς λόγους, κύριε Πέρο, γι' αυτό. Γιατί στην περιφέρεια δεν πήγατε καλά? Τι εννοείται γιατί στην περιφέρεια δεν πήγατε καλά? Δεν είστε τρίτη στην περιφέρεια. Κοιτάξτε, καταρχήν, εμείς αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι το εξής. Θεωρούμε πολύ θετικό το γεγονός ότι το ΚΚΕ κατέγραψε ένα σημαντικό ποσοστό. Λέω το πανελλαδικό του ποσοστό. Θεωρούμε δεύτερον θετικό το γεγονός ότι ήρθαν στο ΚΚΕ 120.000 περίπου νέοι ψηφοφόροι. Θεωρούμε θετικό το γεγονός, το τονίζουμε αυτό, ότι εδώ στην Αττική τρίτο κόμμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θεωρούμε θετικό το γεγονός επίσης ότι καταγράφηκε ότι στον ιδιωτικό τομέα, στους μισθωτούς, στους αυτοαποσχολούμενους, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Εκεί που κάναμε και μεγάλες παρεμβάσεις και εκτελήθηκαν και μεγάλοι αγώνες, και από την άποψη αυτή, ανεξάρτητα λέω τώρα αυτό που λέτε ή όχι, εμείς βλέπουμε μπροστά μας ένα πανελλαδικό ποσοστό που σημαίνει σε όλες τις πόλεις, ακόμα και σε περιοχές που ξέρετε τα ποσοστά του ΚΚΕ ήταν μικρά, αυξήθηκαν αρκετά. Και αυτό που βάζουμε ως στόχο είναι όχι μόνο να φτάσουμε να έχουμε το 7,2, να το υπερβούμε. Αυτό είναι ο στόχος ο δικός μας. Παρακαλώ. Δεν φοβάστε. Σας ρώταγα και πριν όμως. Ναι, ναι, ναι. Να ρίξω το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ναι, ναι. Δεν φοβάστε, γιατί είχατε. Είδαμε πού ήταν οι ροές από εδώ και ήταν και κάποιες ροές και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πολύ μικρό ποσοστό, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν και από ανθρώπους οι οποίοι. Δεν φοβάστε, μήπως τυχόν τώρα σε μια συνθήκη έτσι πιο μεγάλη ένταση και απλή αναλογική. Ενισχυμένη τότε. Ενισχυμένη αναλογική. Επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς ο εκλογικός νόμος είναι άδικος με αυτόν που θα γίνουν τώρα οι εκλογές. Όμως ξέρετε γιατί δεν φοβόμαστε? Γιατί? Κύριε Ξενάκη, δεν φοβόμαστε γιατί οι δεσμοί μας με τον κόσμο αυτόν είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Δυνάμωσαν. Με το κόμμα τον εξέφρασε, δεν είναι. Θα σας απαντήσω. Είναι μεγάλη κατά τη γνώμη μας. Γιατί? Γιατί εκφράστηκε πιο ότι κάθε μέρα ήμασταν μαζί τους, ήμασταν στους αγώνες, ήμασταν εκεί που γινόταν οι πληστηριασμοί, ήμασταν εκεί που κουβόταν το ρεύμα, το νερό, ήμασταν εκεί που πάλευαν για απολύσεις, ήμασταν εκεί που διεκδικούσαν αυξήσεις, και υπάρχουν και θετικά αποτελέσματα από τους αγώνες, και ξέρει ο κόσμος, ο εργατόκοσμος ιδιαίτερα, αλλά και ο λαός συνολικά, ότι θα είμαστε πάλι εκεί από Δευτέρα, μετά τις εκλογές που θα γίνουν, για ένα βασικό πράγμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς, κύριε Ξενάκη ή κύριε Ελευθερόγλου, η κυβέρνηση που θα προκύψει, το περιεχόμενό της, το πολιτικό της περιεχόμενο, οι θέσεις της θα είναι αντιλαϊκές και σε βάρος του εργαζόμενου λαού, όποια και αν είναι, και με δεδομένο να σκεφτεί ο κόσμος το εξής χαρακτηριστικό. Ποιοι ήταν αυτοί που το προηγούμενο διάστημα, αν θέλετε, ψήφισαν νόμους στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας? Ήταν τα δύο άλλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άποψη αυτή, εμείς θέτουμε στο λαό αυτό. Ισχυρό κουκουέ, δυναμωμένο και άλλο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη λέλαπα που έτσι κι αλλιώς θα έρθει την επόμενη μέρα. Από την άποψη αυτή, πιστεύουμε, και ο στόχος μας είναι αυτός. Και να πω και κάτι και να κλείσουμε αυτό, ότι για μας είναι πολύ ελπιδοφόρο η νεολαία, η οποία έδειξε καλά δείγματα, και από την άποψη των ψήφων, αλλά και κυρίως από την άποψη ότι εκτελήθηκαν αγώνες, τις παρουσίες στους αγώνες, και είμαστε αισιόδοξοι ότι το ΚΚΕ θα βγει ισχυρό για μια ισχυρή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Αυτό είναι το πολιτικό. Πάντως βλέπετε, κύριε Πέρο, ότι εσείς κατηγορείτε τους τρεις ότι έχουν παρόμοιες πολιτικές, αλλά βλέπετε ότι και οι τρεις εδώ πέρα δεν πολύ συμφωνούν γενικώς. Συμφωνούν. Το δημόσιο λόγο. Συμφωνούν, λέτε. Βεβαίως. Ποια είναι η σκληρή? Τώρα, αυτό που έβλεπα δεν είναι συμφωνία πάντως. Συμφωνία υπάρχει. Απλά το πρόβλημα είναι ποιος θα καταλάβει το χώρο μετά τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν τους ενδιέφερε κάτι άλλο. Είναι το ίδιο για εσάς. Ακούστε με. Πολιτικά, συγγνώμη. Παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Είναι το ίδιο πράγμα για εσάς? Αν ήταν τα ίδια κόμματα, θα ήταν ένα κόμμα. Ναι. Προφανώς. Άρα... Εδώ υπάρχουν μικρές διαφορές. Στα ζητήματα όμως, τα βασικά ζητήματα της στρατηγικής, έχουν κοινή γραμμή. Και να σας πω τι εννοούμε. Θα σας πω, ακούσαμε τώρα για τα πανεπιστήμια. Να σας πω. Δεν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καλά, να θυμίσουμε τη δήλωση που κάνει ο κύριος Τσίπρας πριν λίγες μέρες και είπε, όταν έμπαινε το θέμα της. Βεβαίως. Ήταν μια ενεργά. Αντιλαμβάνεστε όμως για το. Μα αν δεν αντιλαμβάνομαι. Το οποίο είναι έτσι,
και η στάση για το άρθρο 16 ήταν ξεκάθαρη. Συμφωνούσατε με τη Νέα Δημοκρατία και με το Πασό. Αφήστε τώρα, αυτό είναι γνωστό. Στη Βουλή, κύριε Ρήγα. Επειδή, κύριε Πιέρο, με συγχωρείτε, ακούστε με λίγο. Θα σα παρακαλώ. Αλλά προσέξτε τι πράγμα. Παρακαλώ. Όχι, δεν λέω καθόλου ανακρίβεια. Θέλω να πω και άλλα πράγματα που δεν είναι ανακρίβεια. Δεν είναι αλήθεια. Επειδή 16 είμαστε κάθετοι. Επειδή λοιπόν η σκληρή πραγματικότητα είναι η καθημερινότητα των εργαζομένων και του λαού συνολικά, να δούμε ποια είναι έτσι εντάχει. Ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα. Το 95% των φορολογικών εισόδων προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους κλπ. Το 5% πληρώνουν μόνο οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι και τραπεζίτες κλπ. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο, για να ξέρουμε και τι λέμε και που βαδίζουμε δηλαδή. Τον Απρίλιο μήνα γινόντουσαν 6.000 απολύσεις την ημέρα. Το τρίτο στοιχείο. Το 30% πλέον των εργαζομένων δουλεύει με άθλιες εργασιακές σχέσεις μερικής απασχόλησης. Το τέταρτο στοιχείο. Πάνω από το 50% δουλεύουν με 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες και πάει λέγοντας. Ο βασικός μισθός που κόπτεται η Νέα Δημοκρατία ότι τον αύξησε, τα 780 ευρώ, δεν είναι τίποτα άλλο. Αφήστε που είναι ο βασικός μισθός 7,5%, ο μέσος μισθός είναι μειωμένος, αλλά πρόκειται για ένα μισθό του 2011 και σήμερα έχουμε 2023 με την τεράστια ακρίβεια στα τρόφιμα, με την τεράστια ενεργειακή ακρίβεια. Επίσης, γιατί πρέπει να θυμίσουμε στον ελληνικό λαό ορισμένα πράγματα. Ποια είναι ακόμη αυτά που πρέπει να θυμίσουμε. Να θυμίσουμε τον εμβληματικό νόμο Βρούτση Αξιόγλου, που ήρθε η κυρία Αξιόγλου, κύριε Ρήγα, μην πάλι παρέμβετε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν λέμε ψέματα. Έφερε τον νόμο που δυσκόλεψε, προσπάθησε να απαγορεύσει τις απεργίες. Ήρθε ο κύριος Βρούτσης, το συμπλήρωσε και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Καταργήθηκαν οι τριετίες. Καταργήθηκαν οι τριετίες που, αν σήμερα υπήρχαν οι τριετίες, ένας μισθός με τρεις τριετίες θα ήταν περίπου στα 1.000 ευρώ. Αυτά όλα ποιος τα έκανε και τα τρία κόμματα συμφωνήσατε σε αυτά. Όπως επίσης ο νόμος Χατζηδάκη. Κύριε Ρήγα, αφήστε τώρα. Όχι, λέω για τις τριετίες. Δύο μνημόνια, τρίτο μνημόνιο. Με εσάς τρία μνημόνια φορτώσατε στην καμπούρα του Κοσμάκη. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε τελειώσει, πάμε σε διάλειμμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εμείς έχουμε άποψη. Εμείς έχουμε άποψη. Είχαμε και τότε, έχουμε και σήμερα για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, αφήστε με να ολοκληρώσω. Επειδή λοιπόν συμφωνάτε στα βασικά, τι ποια είναι, κύριε Χριστοδουλάκη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι, όχι, δεν τη δέχεστε. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε εσά και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ταμείο ανάκαμψη. Αφήστε με να παρακαλώ. Ταμείο ανάκαμψη. 350 προαπαιτούμενα. Και τα προαπαιτούμενα, κύριε Χριστοδουλάκη μου και κυρία Βούλτευση, κύριε Ρήγα, ξέρετε τι εμπεριέχουν. Εμπεριέχουν τρίμημα των εργασιακών σχέσεων. Εμπεριέχουν 700.000 πληστηριασμού. Αυτά που είπε ο κύριο ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, σε όλα τα κόμματα ο κύριος Τουρνάρας, προσέξτε τι λέτε, δεν πρέπει να διαταραχτούν τα δημοσιοοικονομικά. Αυτά που είπε ο κύριος Σόλτς, αν τον ακούσατε, ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή της λιτότητας. Αυτά όλα, για όλα αυτά δεν λέμε κουβέντα. Παραδό, ο διαγωνισμός είναι ποιο κόμμα θα είναι δεύτερο και για αυτά δυστυχώς πρέπει να ο ελληνικός λαός θα θυμηθεί. Μάλιστα. Και αυτό που πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη μας είναι να σκεφτεί να σκεφτεί 3-4 σοβαρά πράγματα. Ποιος θα είναι μαζί του αύριο που θα πληστηριάζονται τα σπίτια, ποιος θα είναι μαζί του αύριο που θα κόβονται κοινωνικές δαπάνες, ποιος θα είναι μαζί του αύριο για να απαιτήσει προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία και υποδομές, που εδώ, κύριε Ρήγα, να θυμίσω πάλι σε εσάς βεβαίως και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί την ίδια λογική έχετε. Θα σας θυμίσω το νοσοκομείο στη Σαντορίνη που το κάνανε το νοσοκομείο ΑΕ. Λοιπόν, η υγεία δηλαδή εμπόρευμα. Λοιπόν, παράκληση θερμή, διάλειμμα. Πάλι λάθος έχουμε, κύριε Ρήγα. Έχουμε καθυστερήσει. Αυτά λέει και η Νέα Δημοκρατία. Αυτά λέει τα ίδια ακριβώς. Αυτό με έναν τρόπο και η κυρία Αχτσιόγλου είπε ότι η αριστερά δεν μπορεί στην κανονικότητα να μπορεί γιατί θέλει την Κούβα. Έτσι, επίσης, το είπε. Είναι για Κούβα. Θέλω να το πω ότι ακούστηκε και η κυρία Άγουσα, ακούστηκε και άλλη άποψη. Τώρα μην προκαλείτε κυρία Βούλτευση. Μιλάτε για την Κούβα. Μην προκαλείτε. Στι ουρέ και πινάνε. Τώρα γιατί προκαλείτε δηλαδή. Να σα θυμίσω λοιπόν και εγώ και το τομέα τη Ελλάδα. Είναι 2023 να πάμε. Μα τώρα γι' αυτό. Είναι γνωστή η κυρία Βούλτευση όταν μιλάει για τα θέματα. Είναι ντροπή αυτό που λέμε. Ο αντικομμουνισμός σας δεν κρύβεται, κυρία Βούλτευση. Και εγώ θα μιλάω με πολιτικούς όρους. Με πολιτικούς όρους θα μιλάω. Θα σας απαντήσω και εγώ με πολιτικούς όρους.
ότι μου είπε η μητέρα μου ότι στον, σε οποιονδήποτε σας σου πει κάτι τέτοιο, να του απαντήσει, ναι. Σας γνωρίσαμε και μπορείτε πήγαμε. Να μας πείτε οι χιλιάδες γιατροί τη Κούβα που πήγαν, σε άλλες χώρες, ναι, και στην Αμερική για το θέμα της υγείας. Δεύτερον, μπορείτε να μας πείτε. Επιτρέψτε μου, κύριε. Επιτρέψτε μου. Μπορείτε να μας πείτε τα εμβόλια που εδώ δεν υπήρχαν. Πόσα εμβόλια έκανε η Κούβα. Δεν ήταν εμβόλια αυτά. Τώρα ήταν σαν το Σπούτνικ. Λοιπόν, παρακαλώ. 35.000 άνθρωποι πέθαναν. Θυμίζεται Βορύδη. Κανονικά, ε. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και δεν πρέπει να έχουν προφανώς και οι εργαζόμενοι και δεν έχουν, να θυμίσουμε εδώ, γιατί μιλάνε για ισχυρή αντιπολίτευση. Καλά, όλο αυτό το διάστημα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συμπολίτευση ήσασταν. Και να σας πω γιατί σας... Εμείς σίγουρα όχι. Επιτρέψτε μου σίγουρα. Να σας πω γιατί. Ψηφίσατε το 70% των νομοσχεδίων που έφερε η Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι. Να ανατρέξετε στα πρακτικά της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων που έφερε η Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι. Γιατί μιλάμε λοιπόν για αντιπολίτευση όταν επί Νέας Δημοκρατίας κράτησε συμπολίτευση. Και εσείς έχετε κάνει 40% σίγουρα. Δεύτερον. Αυτά είναι δικά σας στοιχεία, όχι τα στοιχεία της Βουλής. Τα στοιχεία της Βουλής. Και να θυμίσω ότι ψηφίσατε και τον εμβληματικό νόμο άρθρα του, ακριβώς δεν θυμάμαι το ποσοστό, άρθρα του, πάνω από το 50% να πω ένα ποσοστό, τον εμβληματικό νόμο του νόμου Χατζηδάκη. Το κάνετε μεγάλο λάθος. Επίσης, στην απλήρωτη υπερορία και κεντρικό σημείο της πολιτικής μας ατζέντας σήμερα. Επίσης. Είναι γραμμένα στα πατικά της Βουλής, τα γνωρίζει και ο κόσμος. Τα γνωρίζει και ο κόσμος. Με την νομοθέτηση που έγινε, συγγνώμη. Είναι σημαία μας η αλλαγή του νόμου Χατζηδάκη. Για να είμαστε καθαροί στον ελληνικό λαό απέναντι. Είναι σημαία μας η αλλαγή του νόμου Χατζηδάκη. Όλες τις εργασιακές σχέσεις, κύριε. Είναι σημαία μας. Είναι σημαία. Τον ψηφίσατε. Ναι, και άλλα ψηφίσατε. Όχι αυτά. Όχι αυτά. Δεν ψηφίσαμε αυτά. Ψηφίσατε και εσείς τους. Δεν ψηφίσαμε αυτά. Και επειδή λοιπόν. Τις οδηγίες ευρωπαϊκών. Λοιπόν, τα αποτελέσματα αυτή τη πολιτική. Ούτε εμά αφορούσαν. Ούτε εμά αφορούσαν. Το πάθαμε και χθε αυτό στο τέλο και είχα πολλά παράπονα από τον κόσμο. Στο τέλο δεν μιλάμε τέσσερι μαζί. Τώρα που κλείνουμε, δηλαδή δεν υπάρχει λόγο. Και επειδή λοιπόν τα αποτελέσματα αυτή τη πολιτική που ακολουθήσατε αποτυπώνονται στην κατάσταση που ζουν οι εργαζόμενοι. Αποτυπώνονται στο ότι 150 επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο είχαν 10 δισεκατομμύρια κέρδη. Επειδή λοιπόν όλα αυτά αποτυπώνονται, να μην πούμε και άλλα, γιατί είναι πάρα πολλά, να θυμίσουμε την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών έλεος, να θυμίσουμε τις 55 φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών που κανείς σας, είτε το Πασόκ, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τόλμησε να αγγίξει, κανείς σας. Και τώρα λοιπόν ετοιμάζεται νέα φορολογία σε βάρος του λαού. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ακριβώς το πρόσημο της επόμενης κυβέρνησης θα είναι αντιλαϊκή το περιεχόμενό της. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ισχυρό κουκουέ, ισχυρό εργατικό κίνημα και να δώσουμε και ένα μήνυμα και προς την κυβέρνηση που θα βγει. Έτσι κι αλλιώς θα βγει μετά τις εκλογές. Να μην χαίρεται κανείς και ούτε και η Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε γιατί. Γιατί εδώ υπάρχει κουκουέ, θα βγει πανίσχυρο. Και υπάρχει και ισχυρό εργατικό κίνημα που θα ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε την αντιλαϊκή πολιτική της επόμενης κυβέρνησης. Και η συμφωνία τους προκύπτει και από τα προγράμματά τους και από τις δηλώσεις τελεχών και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε ανώτερων τελεχών των κομμάτων και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία. Και από την άποψη αυτή, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να προετοιμαστεί ο κόσμος καλά, πολύ καλά. Για την επόμενη μέρα. Γιατί για μας η επόμενη μέρα πιστεύουμε ότι θα είναι ελπιδοφόρα. Να μην σε ξαναρωτήσω και... δεύτερη φορά, είναι το ίδιο για εσάς. Νομίζω σας το απάντησα. Σας το απάντησα. Ευγένεια, λέω ότι βοηθάτε άλλα πράγματα με αυτό που κάνετε. Και να πούμε το εξής. Ότι ο λαός πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Πιστεύουμε ότι μπορεί να ζήσει καλύτερα. Υπάρχουν οι δυνατότητες στη χώρα μας, οι επιστημονικές, οι τεχνολογικές, το εργατικό, δυναμικό προσωπικό. Υπάρχει όμως ένα εμπόδιο. Ότι κουμάντο στην οικονομία σήμερα κάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Κάνει το μεγάλο κεφάλαιο, κάνει το κέρδος. Όσο λοιπόν θα υπάρχει αυτό, δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα ο κόσμος. Και η ανάπτυξη που υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία, υποσχόντανε, το έκανε βεβαίως. Είδαμε την ανάπτυξη στα λαφυγεία Ελευσίνα, στην αφυγεία Σύρου και παλιέ. Μια ανάπτυξη. Κλείστε για να σα απαντήσετε. Μια ανάπτυξη.
δεν έχετε πελατεία. Αυτά είναι δική σας γνώμη. Ανοίξαν όλα και πήραμε το πέραμα τα μεγαλύτερα ποσοστά. Και δουλεύουν με μερική απασχόληση, δουλεύουν δίμηνα και τρίμηνα, τους χρωστούνται χρήματα. Δεν το ξέρει δουλεύουν, αυτό, στο πέραμα. Πήρε τα ναυπηγεία Ελευσίνας, ποιος τα πήρε, ο κύριος εκεί. Όποιος και να τα πήρε χωρίς να βάλει μία, δουλεύει με χρήματα του ελληνικού δημοσίου και του πολεμικού ναυτικού. Μάλλον, κάνετε πώς δεν τα γνωρίζετε, κυρία Βούλτευση. Αυτά είναι γνωστά και μη εξαιρεθέ. Στο πέραμα η Νέα Δημοκρατία. Τα γνωρίζετε και μην κάνετε τώρα πώς δεν τα γνωρίζετε. Αυτή λοιπόν την ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν την ανάπτυξη υπόσχεστε. Και μόνο που αυτή η ανάπτυξη είναι ανάπτυξη που θα επιφέρει κερδοφορία μεγαλύτερη στο μεγάλο κεφάλαιο, φτώχεια και δυστυχία στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους. Στους αυτοαπασχολούμενους. Μας έλεγε χθες πάντως. Και συνολικά στο λαό. Μας έλεγε χθες. Κύριε Ξενάκη, μισό. Μας έλεγε χθες ότι η Β' Πυραιός, για παράδειγμα, που πήρε 37% δεν έχει πάρει ποτέ από το 77% και μετά. Γιατί είδανε να δουλεύουν οι άνθρωποι, δεν θέλουν να είναι στη φτώχεια. Επειδή το είπε η κυρία Βούλτευση, το πούμε και εμείς όμως. Γιατί ο Νίκος, εγώ δεν το ήξερα. Χθες το είπε ο Νίκος Τέτς. Και εμφανίστηκε και πέρασε και το ΣΥΡΙΖΑ. Και τα άλλα κόμματα βέβαια. Μα δουλέψαν οι άνθρωποι. Στη λαϊκή Β' Πυραιός την ξέρετε πιο καλά από μένα εσείς. Ναι, ναι. Ακούστε. Με εκβιασμού και διλήμματα και τρομοκρατία. Και με. Να ξεχάσουμε την παρέμβαση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης μαζί με τον άλλον εκεί στην ασφαλιστική εταιρεία. Θέλετε να σας πω και άλλες τέτοιες περιπτώσεις όπου εργοδότες μάζευαν τους εργαζόμενους και τους εκβίαζαν. Τι να ψηφίσουν. Να ξεχάσουμε τα μεγάλα φροντιστήρια, τα ιδιωτικά, όπου εκεί οι μεγαλοφροντιστηριούχοι έλεγαν βεβαίως. Άμα τον εκβιάζει τον άλλον, πώς δεν θα πάρει. Και πάει και ψηφίζει. Ναι, και αυτό, κυρία Βούλτευση. Και αυτό, κυρία Βούλτευση, βεβαίως. Παρακαλώ, μια κουβέντα. Μια κουβέντα, κύριε Στοδουλάκη. Μια κουβέντα. Ποια επιστήμη, κυρία Βούλτευση. Επειδή κλείνει υπερέχο, αφήστε μου να αποδεσμεύσουμε και τον κύριο Στοδουλάκη. Λοιπόν, δεν τρώει κουτόχο το ελληνικό. Μια κουβέντα και αποδεσμεύουμε και εσά και όλου του ανθρώπου. Θα το δείτε αυτό την επόμενη μέρα. Λοιπόν, παρακαλώ, μια κουβέντα. Θέλετε να πείτε.